Θάνατοι στους 178, ενώ στο νοσοκομείο, και αυτό είναι το ανησυχητικό, βρίσκονται ήδη 2.308 άτομα. Όλα αυτά πάντως είναι ενδεικτικά, διότι οι τεστ γίνονται μόνο σε όσους παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα, παραδείγματος χάρη δεν μπορούν να αναπνεύσουν, ή στο ιατρικό προσωπικό που ανεβάζει πυρετό. Δεν γίνονται άλλα τεστ. Αυτή η αριθμή πάντως, σε πληθυσμό 11 εκατομμύρια, νομίζω, έχει το Βέλγιο. 11,5 εκατομμύρια, 11,5 είναι σχεδόν ίδιος πληθυσμός με την Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι. Πάντως, εχθές δημιουργήθηκε. Κορονομπόντ σήμερα είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής με τηλεδιάσκεψη. Όπως είπατε και πριν, Γερμανία, Ολλανδία αλλά και Αυστρία δεν θέλουν καν να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση τώρα. Τη θεωρούν πάρα πολύ πρόημη. Υπήρξε βέβαια αυτή η επιστολή των 9 κρατών μελών περιλαμβανομένης της Ελλάδος. Πάντως το προχθεσινό Eurogroup γέννησε περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις. Περιμένουμε σήμερα πάντως να διευκρινιστεί, να δοθεί μια λύση τέλος πάντων στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Μάλιστα. Μάλλον πάμε προς πιστοληπτικές γραμμές, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε οι όροι των πιστοληπτικών αυτών γραμμών είναι κρίσιμοι. Άντε πείσε τους Ιταλούς να τη δεχτούν τώρα, Σαράντι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στην Ελληνική Πρωτεύουσα. Γεια σου, καλό ρεπορτάζ, όσο μπορείς να είσαι κακά.